1093, κεφάλαιο Ι.Α. και εδάφιο 14. Σελίδα 1093, κεφάλαιο Ι.Α. και εδάφιο 14. Η ουέ η Δευτέρα πήλθεν, ιδού η ουέ η Τρίτη έρχεται ταχαίως. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνέ μεγάλα εν το ουρανό λέγουσε. Ευασιλείε του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων. Και 24 πρεσβύτεροι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους τρόνους αυτών έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκίνησαν τον Θεόν λέγοντες «Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος, διότι έλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και ευασίλευσες. Και τα έθνη οργίστησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διανακριθώσει και να δώσει τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους Αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου τους μικρούς και τους μεγάλους και να διευθύρεις τους διαφθείροντας τη γη. Και ενήχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό και φάνηκε βωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Και σημείον μέγα εφάνη εν το ουρανό γινή ενδεδημένη των ήλιων και η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε, κυλοπονούσα και βασανιζομένη δια να γεννήσει. Και φάνη άλλο σημείον εν το ουρανό και δου δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Και το τέκνος αυτής ιρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού δια να τρέφωσιν αυτήν εκεί μέρες 1260. Και έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού και δεν υπερίσχυσαν ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτόν εν το ουρανό και ρίφθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερήφθη στην γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετ' αυτού. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερήφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς, ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου, δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και κατοικούντες εν αυτής. Ουέ εις τους κατοικούντας την γη και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος σε εσάς έχουν θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Και ότε είδεν ο δράκον ότι ερήφθη εις την γη, εδίωξε την γυναίκα ή της εγέννησε τον άρενα και δόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου δια να πετάει στην έρημον εις τον τόπον αυτής όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του όφεως. Και έριψε νόφης πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού είδωρος ποταμών δια να κάμει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και βοήθησεν η γη τη γυναίκα και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής και κατέπιε των ποταμών, τον οποίον έριψε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμπον με τους λοιπούς και του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αμήν. Φτάσαμε ήδη στο τέλος των πρώτων 3,5 ετών της εφταετίας του Αντίχριστου. Έχουν προηγηθεί οι 7 σφραγίδες, οι 7 σάλπιγγες. Οι 3 τελευταίες σάλπιγγες μάλιστα είναι πραγματικά φοβερή οργή του Θεού
Η πρώτη άνοιξε το φρέαρ της Αβύσσου και βγήκαν δαιμόνια που βασάνιζαν για 7 μήνες στους ανθρώπους, για 5 μήνες στους ανθρώπους. Η δεύτερη ουέ, η έκτη σάλπιγγα, ήταν αυτή που δημιούργησε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και τώρα μπαίνουμε στην έβδομη, την τελευταία σάλπιγγα, που είναι η χειρότερη από όλες και έχει να κάνει με τον ουρανό, και ιδιαίτερα από το γεγονός ότι, όπως θα δούμε στο τέλος της σημερινής ημέρας, ο Κύριος θα διατάξει τον Μιχαήλ να πολεμήσει με τον διάβολο και θα νικήσει αυτόν, και για πρώτη φορά θα γκρεμίσει το διάβολο στη γη, ώστε από εκεί να μην μπορεί πλέον να φύγει, να κατοικεί στη γη μαζί και με όλους τους αγγέλους που τον ακολούθησαν. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει «Ουέ εις τους κατοικούντας την γη», αυτή είναι η τρίτη ουέ, η εβδόμη σάλπιγγα, «Ουέ εις τους κατοικούντας την γη και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος σε εσάς, έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει». Όλα αρχίζουν με το που σαλπίζει ο έβδομος άγγελος. Ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνές μεγάλες δοξολογίας στον ουρανό, λέγουσε ότι οι βασιλείες του κόσμου έγιναν πλέον του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Από εδώ και πέρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον διάβολο και για τον Αντίχριστο. Αρχίζει το τέλος τους. Είναι τα τελευταία 3,5 χρόνια που περάσανε της ελευθερίας του διαβόλου. Τα πρώτα που μπορούσε να ανεβαίνει στον ουρανό, να κατηγορεί τους αδελφούς και να κάνει ό,τι θέλει, πάντοτε βέβαια κάτω από το αυστηρό βλέμμα του Θεού, που δεν επιτρέπει να πειράξει ή να πλανήσει τους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι ο Θεός επιτρέπει. Τώρα όμως τελειώνει πλέον η ελευθερία του διαβόλου. Το ξέρει ο ουρανός, το ξέρουν οι άγγελοι, γι' αυτό και δοξολογία μεγάλη γίνεται στον ουρανό, ότι έφτασε πλέον ο καιρός οι βασιλείες του κόσμου να υπαχθούν, να υποταχθούν στον ουρανό, στον Πατέρα τον Ουράνιο και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος εν τέλει θα βασιλεύει εις τους αιώνες των αιώνων. Είναι λοιπόν η αρχή της μεγάλης πτώσης, της τελικής πτώσης του διαβόλου. Για 3,5 χρόνια θα είναι φυλακισμένος στη γη, θα κάνει ό,τι θέλει στη γη, αλλά μόνο στη γη, μαζί με τους αγγέλους του, και όταν περάσουν τα 3,5 χρόνια θα δεθεί για 1,000 χρόνια στην Άβυσσο, και όταν ο Θεός τον λύσει στο τέλος των 1,000 ετών, τότε έρχεται το οριστικό του τέλος, όπου θα ρηχθεί στη γέννα του πυρός. Πάντως είναι φοβερό να σκεφτούμε ότι το χερούβ το επισκιάζουν, που για εκατομμύρια χρόνια, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τα χρόνια ύπαρξής του, εν αρχή επίησεν, λέει ο Θεός, τον ουρανό και τη γη, και το πρώτο πλάσμα που δημιούργησε στα στρατεύματά του στον ουρανό ήταν το χερούβ το επισκιάζουν, το οποίο είναι το ένδοξο σε σοφία, σε γνώση, σε δύναμη, σε χαρίσματα, προσδιορισμένο να δοξάζει το Θεό εις τους αιώνες των αιώνων. Αλλά η σοφία του, η δύναμή του, η δόξα του, τα χαρίσματά του τον επλάνησαν με πλάνη ικτράν και μεγάλη, λέγοντας ότι εγώ πλέον, βλέποντας όλους τους άλλους αγγέλους να είναι, θα λέγαμε, υποτεταγμένοι σε αυτόν, γιατί στον ουρανό υπάρχουν εξουσίες και αρχές απαράβατες από το Θεό, βλέποντας όλους τους αγγέλους υποτεταγμένους σε αυτόν, σκέφτηκε ότι θα μπορέσει να ανέβει στο θρόνο του Θεού, στο όρος του Θεού το Άγιο, να κατοικήσει εκεί όπως ο Θεός και να γίνει όμοιος με τον ύψιστο. Ζήλεψε τη δόξα του Θεού. Αυτό αποτέλεσε βέβαια και την αρχή του κακού, γιατί αποστάτησε, απομακρύθηκε από το Θεό, παρέσυρε το 1/3 των αγγέλων. Απίστευτο, κατάφερε και πλάνησε και το 1/3 των αγγέλων, και έτσι δημιουργήθηκε ο Σατανάς. Σατάν σημαίνει ενάντιος, ο ενάντιος του Θεού,
Ο διάβολος, ο οποίος διαβάλλει το Θεό σε οποιονδήποτε, αλλά ιδιαιτέρως κατηγορεί και τους ανθρώπους του Θεού και όλους τους ανθρώπους τον Θεό, για να τους φέρει σε κρίση και σε αντίθεση με το Θεό, και επιπλέον χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του και τις δυνάμεις του για να πλανάει την οικουμένη όλη, δελεάζοντας με πλάνες, με ψεύτικες, με ψέματα, αλλά και με τη δύναμή του να τρομοκρατεί και να απειλεί κάθε ένα πλάσμα, ιδιαίτερα τους ανθρώπους, με τελικό στόχο και σκοπό να τους απομακρύνει από την παρουσία του Θεού για να μπορέσει να τους θανατώσει. Με τον μόνον που δεν τα έβγαλε σε πέρας, δεν μπόρεσε να τον νικήσει, ήταν ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, επί του οποίου υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο, και ο οποίος αντεστάθη στηριζόμενος στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί αυτή είναι η νίκη μας με τον διάβολο, η αλήθεια του Ευαγγελίου, ο Λόγος του Θεού. Και παρόλο που λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως, ώστε εδόθη εξουσία στο διάβολο να τον σκοτώσει, και ο Κύριος μας εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος στον Πατέρα μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον άνθρωπον αυτόν, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, τον υπερήψωσε, έδωσε εις αυτόν το υπερπάν όνομα, και μπροστά σε αυτό θα κλείνει εν τέλει πανγόνιε πουρανίων επιγείων και κατακτονίων, και έρχεται ο καιρός και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος. Όλα αυτά λοιπόν τα εκατομμύρια χρόνια ο διάβολος ήταν ελεύθερος να εργάζεται το έργο του. Κάποιους από τους αγγέλους ξεπέρασαν τα όρια και τους φυλάκισε με αλύση σκότους στα Τάρταρα, αλλά ο διάβολος ήταν ελεύθερος να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, να πειράζει τον Αδάμ και την Εύα και να καταφέρει να τους ρίξει, να πειράζει τους ανθρώπους, να δημιουργεί καταστάσεις θανάτου σε ανθρώπους, αλλά τώρα ήρθε το τέλος του. Η έβδομη ουέ είναι μια δοξολογία προς το Θεό. Τελειώνει η ελευθερία του διαβόλου μέσα σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες. Και οι 24 πρεσβύτεροι που είπαμε είναι οι άνθρωποι της αρπαγής της Εκκλησίας, και είναι ένα βασικό σημείο και απόδειξη ότι υπάρχουν άνθρωποι στον ουρανό, όπου ο Ιωάννης δεν βλέπει, ζει. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Ζει το μέλλον ο Ιωάννης. Συνομιλεί μαζί τους, με το Θεό, με τους αγγέλους, με τους πρεσβύτερους. Βλέπει ανθρώπους αναισθημένους, οι οποίοι κάθονται κύκλο του θρόνου, δοξάζοντας, φορώντας λευκά ημάτια, που είναι τα δικαιώματα των Αγίων, και στεφάνια χρυσά, που είναι η στέφανη της δικαιοσύνης, στους οποίους ο Κύριος έδωσε γιατί έμειναν πιστοί έως τέλους. Ο Αντίχριστος τώρα θα βρεθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ των απολυμένων. Τα πρώτα 3,5 χρόνια με εξουσία, τα τελευταία 3,5 χρόνια με απόρριψη, καθώς είπε ο Χριστός, είδωνος αστραπή, τον σατανά εκ του ουρανού πεσόντα, αλλά στους μαθητάς είπε μη χαίρεστε για τα χαρίσματα που σας εδόθησαν, αλλά για το ότι εσάς τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Το μέλλον του διαβόλου είναι η γη και η γέννα του πυρός. Το μέλλον του ανθρώπου είναι η γη και η αιώνια ζωή και η βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό και οι 24 πρεσβύτεροι άνθρωποι του Θεού, της αρπαγής της Εκκλησίας, καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκύνησαν τον Θεό λέγοντες: «Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αυτός ον, ο ίν και ο ερχόμενος, διότι πλέον έλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και η βασιλεία σου άρχισε».
Σε λίγο ο ουρανός θα είναι μόνο με την παρουσία του Θεού, με το αρνείον των εσφαγμένων και τους αρπαχθέντας, με την αρπαγή της Εκκλησίας χριστιανούς, αναστάντας τους αποθανόντας εν Χριστώ και αρπαχθέντας τους ζώντας εν Χριστώ. Και ακόμη λέει, και όταν τα έθνη οργίστηκαν, τότε ήρθε η δική σου η οργή. Όταν τα έθνη εξέφρασαν την οργή τους μετά την αρπαγή της Εκκλησίας με τον Αντίχριστο, τότε ήρθε η δική σου η οργή και ο καιρός να κρυθούνε οι νεκροί, όχι νεκροί άνθρωποι, ναι, οι νεκροί άνθρωποι, όχι με το φυσικό θάνατο αλλά με το πνευματικό θάνατο, γιατί όταν ο Θεός είπε στον Αδάμ και στην Εύα ότι αν φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού εξάπαντος θα πεθάνετε, δεν πέθαναν τον φυσικό θάνατο αλλά πέθαναν τον πνευματικό θάνατο. Ο φυσικός θάνατος είναι ο αποχωρισμός του εσωτερικού ανθρώπου από το εξωτερικού, της ψυχής από το σώμα δηλαδή. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι όμως ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός αναγκάστηκε και τους έβγαλε από τον παράδεισο και ο παράδεισος κατεστράφη. Ήρθε λοιπόν ο καιρός δια να κριθούν οι νεκροί, αλλά και να δώσεις στο τέλος το μισθό εις τους δούλους σου τους προφήτας, εις τους Αγίους σου, τους φοβμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρεις να καταστρέψεις όλους τους καταστρέφοντας τη γη. Είναι ένας προφητικός λόγος που ακούει ενώ ζει εκείνες τις ώρες, εκείνες τις ημέρες, εκείνα τα χρόνια στον ουρανό. Το μέλλον ζει ο Ιωάννης, καθώς αποκαλύπτεται με την εβδόμη σάλπιγγα ότι το τέλος του διαβόλου ξεκίνησε. Η αντίστροφη μέτρηση του διαβόλου ξεκίνησε. Και στη συνέχεια ανοίχθηκε ο ναός του Θεού εν το ουρανό, γιατί υπάρχει ο ναός του Θεού στον ουρανό, υπάρχει ο θρόνος του Θεού, υπάρχει το θυσιαστήριο κάτω από το οποίο υπάρχουν οι εσφαγμένοι, οι οποίοι κράζουν έως πότε Κύριε δεν εκδικείς ημάς, και ο Κύριος τους είπε περιμένετε μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των συνδούλων σου, να έρθουν και όλοι οι άλλοι. Και τώρα ανοίγει για πρώτη φορά ο ναός του Θεού εν το ουρανό και φαίνεται η κυβωτός της Διαθήκης αυτού, δηλαδή αρχίζουν πλέον και εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού προς το λαό Ισραήλ, οι καταγεγραμμένες στον ουρανό και πεφυλαγμένες στην κυβωτό της Διαθήκης στον ουρανό του Θεού. Η κυβωτός της Διαθήκης περιείχε τις 10 εντολές, το νόμο, περιείχε τη στάμνα με το μάνα εδώ στη γη και περιείχε και τη ράβδον, τη βλαστήσασα του Ααρών, μέσα από την οποία προσδιορίσε ο Θεός την ιερατεία στη φυλή Λεβί. Κάτι αντίστοιχο, αιώνιο βέβαια τώρα, υπάρχει στην κυβωτό της Διαθήκης στον ουρανό που προσδιορίζει ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν και εκπληρώνονται οι υποσχέσεις που είχε δώσει ο Θεός μέσα από τον προφητικό του λόγο στο λαό Ισραήλ, ώστε ακούστηκαν αστραπές, φωνές, βροντές, σεισμός και χάλασα μεγάλη. Και η βασική για την εποχή εκείνη υπόσχεση του Θεού ήταν ότι θα εκχέει πνεύμα στο λαό Ισραήλ, χάριτος και οικεσιών να νοήσουνε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, αυτός τον οποίον εξεκέντησαν είναι ο Χριστός, και κατανοούντες ότι αυτός είναι πραγματικά ο Μεσσίας, να πιστέψουν ώστε να έλθει εξ ολοκλήρου στο λαό Ισραήλ η σωτηρία του Θεού, η υποσχεθήσα, αυτή την οποία υπεσχέθη ο Θεός μέσα από τους προφήτες, από τον νόμο, αλλά ακόμη και από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Και έτσι, στη συνέχεια ένα σημείο μέγα φαίνεται στον ουρανό, μια γυνή ενδεδημένη των ήλιων και, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Αυτός είναι ο λαός Ισραήλ,
όπως τον φανερώνει, όχι σαν παρθένο πλέον, όπως είναι η Εκκλησία, σαν μια γυναίκα, οι οποίοι εν τέλει θα δεχτούνε τον Λόγο του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Έχει εξουσία ενδεδεμένη των ήλιων και σελήνη που κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και το χαρακτηριστικό της γυναίκας αυτής είναι ότι κυλοπονούσε καθώς ήταν έγκυος, βασανιζομένη από οδύνες για να γεννήσει, και αυτή η κατάσταση είναι ότι θα δεχθούν τον Χριστό μέσα όμως από μεγάλες ταλαιπωρίες. Πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες που αρχίζουν και θα συνεχίσουν. Μέχρι τώρα από το λαό Ισραήλ είχαν δεχθεί και είχαν πιστέψει οι δύο προφήτες που ήταν οι απαρχής των ανθρώπων που εκήρυταν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Βασάνιζαν όλη τη γη γιατί είχε δοθεί σε αυτούς, όπως διαβάσαμε στην περασμένη φορά, εξουσία μεγάλη για να μπορούν οι δύο προφήτες να κλείνουν τον ουρανό ώστε να μην βρέχει τις ημέρες της προφητείας τους, να έχουν εξουσία επί των υδάτων. Ας μην μιλάνε τα παιδάκια, φροντίστε λιγάκι σας παρακαλώ. Να κλείνουν τον ουρανό, να μην βρέχει η βροχή εν τες ημέρες της προφητείας αυτών, και να έχουν εξουσία επί των υδάτων ώστε να μεταβάλουν τα ύδατα εις αίμα, αλλά και ακόμη να πατάξουν την γη με κάθε πληγή όταν ήθελαν. Έτσι βασάνιζαν τους απελημένους, καθώς ο Αντίχριστος ήταν ανάμεσα στους απολυμένους. Για 3,5 χρόνια δεν είχε εξουσία κανένας να τους αγγίξει, να τους βλάψει, αλλά στα 3,5 χρόνια εδόθη εξουσία στο θηρίον, στον Αντίχριστο, τους εθανάτωσε και όλη η γη των απολυμένων χαιρόταν, άλλαζαν δώρα, γιατί εθανατώθησαν οι δύο που βασάνιζαν τη γη, οι δύο προφήτες. Αλλά υπήρχαν και άλλοι 144,000 στους οποίους είχε σφραγίσει ο Θεός, και αυτούς απαρχής του Ισραήλ στα πρώτα 3,5 χρόνια, για να κηρύξουν μετάνοια, επιστροφή και την αλήθεια ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Μεσσίας. Τώρα όμως ήρθε η υπόσχεση μεγάλη, όπου η γυναίκα αυτή ενεδύθη με ήλιον, με εξουσία. Στα πόδια της ήταν η σελήνη, 12 αστέρες είχε για στέφανο, αλλά ήταν έγκυος, βασανιζομένη, κυλοπονούσα για να γεννήσει. Δηλαδή για να δεχτεί το Χριστό, να γεννηθεί ο Χριστός ανάμεσά της, όπως ο Χριστός γεννήθηκε σε εμάς που μας αναγέννησε ο Θεός, όπως ο Χριστός γεννιέται σε κάθε έναν που τον δέχεται, καθώς γεννιέται μέσα του. Γιατί όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε μέσα του κατοικεί ο Χριστός. Γεννιέται ο Χριστός μέσα του. Έτσι λοιπόν και αυτή κυλοπονούσα για να γεννήσει, αλλά ταυτόχρονα στον ουρανό εφάνηκε ένα δεύτερο σημείο. Ο δράκον, ο μέγας, ο κόκκινος, ο έχων 7 κεφαλάς και 7 κέρατα, και στα κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Αυτός είναι ο δράκον, ο οποίος εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει, με την ουρά του δε έριψε το τρίτον των αστέρων του ουρανού. Τώρα τι ακριβώς συνέβη εκεί με τους αγγέλους, με τους, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά έριψε, λέει, το τρίτον των αστέρων του ουρανού αυτού εις τη γη. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, την Αποκάλυψη δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε όλοι. Διαβάζουμε, πιστεύουμε και βλέπουμε. Έτσι λοιπόν δύο σημεία εμφανίστηκαν στον ουρανό. Η γυναίκα, ο Ισραήλ, κοινοπονούσα, έτοιμη να γεννήσει, και ο διάβολος έτοιμος να αρπάξει και να σκοτώσει το πεδίο, να εμποδίσει την πίστη και τη σωτηρία
του λαού Ισραήλ. Όμως η γυναίκα γέννησε, πίστεψαν, που είναι ένα μεγάλο θαύμα, γιατί όπως εμείς αναγεννηθήκαμε με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και ο λαός Ισραήλ πίστεψε και δέχτηκε τον Χριστό, καθώς ο Χριστός έστειλε πνεύμα χάριτος και οικεσιών στον λαό του Ισραήλ. Εγεννήθη λοιπόν το παιδίον το Άρεν, το οποίο μάλιστα μέλει να ποιμάνει για 1000 χρόνια πάντα τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Ο Ιησούς Χριστός μέσα από το λαό Ισραήλ θα ποιμάνει, γιατί ο λαός Ισραήλ θα έχει την εξουσία, καθώς και θυσίες θα γίνονται και προσκυνήσεις θα γίνονται εκεί στην Ιερουσαλήμ, αφού θα έχουν αναστηθεί και αυτοί με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λοιπόν θα βασιλεύσει στην Ιερουσαλήμ για 1000 χρόνια και θα βασιλεύει, θα ποιμένει όλα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Και το τέκνον αυτή συρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Που σημαίνει ότι η σωτηρία αυτή είναι βεβαία και ασφαλής, εξασφαλισμένη από τον ίδιο το Θεό. Η μετάνοια και η πίστης του λαού Ισραήλ εξασφαλισμένη από τον ίδιο το Θεό, σφραγισμένη με το Λόγο του Θεού. Η γυναίκα όμως έφυγε και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια λέει: προσεύχεστε η φυγή ημών να μην γίνει εν χειμώνη ή εν Σαββάτο, γιατί θα είναι μια αρχή πολύ δύσκολης βασανιστικής περίοδου που θα φτάσει μέχρι τέτοια θλίψη που δεν έγινε ούτε θα ξαναγίνει στην ανθρωπότητα. Και το κύριο, ο κύριος στόχος του Αντίχριστου θα είναι καταρχάς ο λαός Ισραήλ, γιατί από αυτόν θα ξεκινήσει το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, μαζί ξεκίνησε ήδη και θα συνεχίσει με αποτελέσματα, ώστε όχλος πολύς θα δεχτεί το κήρυγμα των αγγέλων αλλά και του λαού Ισραήλ βλέποντας τον Αντίχριστο, και χιλιάδες ανθρώπων, εκατομμύρια ανθρώπων, όχλος αμέτρητος, δεν θα βάλει το χάραγμα και δεν θα προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου, ώστε θα συμμετέχουν και αυτοί στο τέλος μαζί με το λαό Ισραήλ στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Η γυναίκα λοιπόν έφυγε εις έρημον τόπον, ειδικά ετοιμασμένων από το Θεό, για να τρέφουν αυτοί εκείν 3,5 χρόνια. Μπήκαμε πλέον στα τελευταία 3,5 χρόνια και μας μεταφέρει αμέσως ο Λόγος του Θεού κατευθείαν επάνω στον ουρανό, όπου γίνεται ένα φοβερό γεγονός όπως περιέγραψα στην αρχή. Και έγινε πόλεμος στον ουρανό. Τίποτα δεν γίνεται στον ουρανό αν δεν δώσει εντολή ο Θεός. Ο Θεός έδωσε εντολή και έγινε πόλεμος στον ουρανό για πρώτη φορά. Ποτέ δεν έχει γίνει πόλεμος στον ουρανό. Μάλιστα, στον Ιούδα λέει ότι σέβονται τις αρχές και τις εξουσίες οι άγγελοι, και αξίζει στον κόπο να το διαβάσουμε, λέγοντας, αν θέλετε να το δούμε μαζί, σελίδα 1085, από το 8 εδάφιο διαβάζω την επιστολή του Ιούδα: «Ομοίως και ούτι ενυπνιαζόμενοι την μεν σάρκαν μιένουσιν, την δεν εξουσία καταφρονούς και τα αξιώματα βλασφημούσι. Σε αντίθεση με τον ουρανό, όπου ο Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολο που ήταν ανώτερος του, χερούβα που σκιάζον, περί του σώματος του Μωυσέως, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάσφημων, διότι σέβεται τα αξιώματα και την εξουσία που ο Θεός έχει δώσει στον ουρανό. Αλλά είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Τώρα όμως για πρώτη φορά θα γίνει πόλεμος στον ουρανό. Ένας πόλεμος που θα ξεχωρίσει το τίμιον από του αχρίου. Και έγινε λοιπόν πόλεμος εν το ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού. Ο Μιχαήλ είναι ο αρχιστράτηγος, είναι αρχάγγελος
και είναι και ο υπερασπιστής του λαού Ισραήλ. Ενώ ο Γαβριήλ, ο άλλος αρχάγγελος, είναι ο μηνυτής του Θεού, ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορούν την Καινή Διαθήκη των Ιησού Χριστό. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ λοιπόν και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος και ο δράκον επολέμησε. Φοβερό. Και στον ουρανό αποφασίζει να μην υποταχθεί στη διαταγή του Θεού και δημιουργεί πόλεμο. Και επολέμησε εναντίον αυτού και οι άγγελοι αυτού, αλλά δεν υπερίσχυσαν, ούτε πλέον υπήρξε τόπος, βρέθηκε τόπος αυτόν εν το ουρανό. Χάθηκε ο τόπος ο δικός τους. Έκλεισε ο ουρανός. Αυτή είναι η κρίση του Θεού για το διάβολο. Αλλά δεν ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε ότι είναι και η εβδόμη σάλπιγγα, η τρίτη ε, που θα φέρει τα μεγάλα δεινά στην ανθρωπότητα. Στους απολυμμένους μεν, σαν οργή Θεού, αλλά και στους πιστεύοντες, σαν οργή του διαβόλου πλέον. Ο οποίος θα έχει οργή μεγάλη, επειδή γνωρίζει θυμό μέγα, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Δεν υπερίσχυσαν, δεν ευρέθη πλέον τόπος αυτόν εν το ουρανό και ερήφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο όφης, ο αρχαίος που επλάνησε τον Αδάμ και την Εύα. Ο δράκον ο μέγας μετετράπη το χερούβ το επισκιάζον σε δράκοντα. Ο σατανάς, ο ενάντιος του Θεού, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερήφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετ' αυτού. Τρομερό πια. Η γη θα κατοικείται από ανθρώπους και από δαιμόνια. Μαζί και το σατανά. Γι' αυτό όταν θα έρθει σε λίγο, στα 3,5 χρόνια, η μάχη του Αρμαγεδόνα, ο σατανάς και τα δαιμόνια μαζί με τον Αντίχριστο θα προσπαθήσουν να πολεμήσουν τον Ιησού Χριστόν εκ της γης, με οπλισμό και τεχνολογία και πονηριά σατανική. Αλλά δεν έχουν τύχη. Όλα έχουν ένα τέλος, αδελφοί. Μόνο η αιώνια ζωή δεν έχει τέλος. Μόνο εμείς δεν έχουμε τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην από τον ουρανό πάλι, λέγει ο Ιωάννης, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού. Τώρα ο ουρανός πλέον είναι πεντακάθαρος. Δεν έχει τίτο μιένων. Δεν έχει ενάντιο. Κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών στη γη, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Τώρα πια δεν έχει δρόμο να πλησιάσει το Θεό να μας κατηγορήσει, να κατηγορήσει τους ανθρώπους. Τώρα στον ουρανό υπάρχει μόνο ο Χριστός που προσεύχεται για τους ανθρώπους επί της γης. Ο μόνος Μεσίτης, εις Μεσίτης και εις Θεός, εις Θεός και εις Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ένα φοβερό, τρομακτικό, ουράνιο γεγονός. Μοναδικό. Ο ουρανός πια είναι καθαρός. Δεν έχει κατήγορο, δεν έχει ενάντιο, δεν έχει σατανά. Κανείς πια δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό, παρά μόνο οι αναισθημένοι με την αρπαγή της Εκκλησίας στο θρόνο του Θεού. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Θεός στη γη, να καθαρίσει τη γη και να διαχωρίσει το σύτον από τα άχυρα, το ίδιο κάνει και στον ουρανό. Είναι φοβερό το έργο του Θεού, αδερφοί. Αδειάζει τον ουρανό από το διάβολο για να τον γεμίσει από τους πιστούς. Για πρώτη φορά καθαρός ο ουρανός. Αλληλούια. Γι' αυτό έχουν χαρά μεγάλη στον ουρανό και λένε
τώρα έγινε η σωτηρία, η δύναμη, η βασιλεία του Θεού μας, η εξουσία του Χριστού, γιατί πλέον δεν υπάρχει διάβολος στον ουρανό. Κατερρίφθη απόλυτη εξουσία του Θεού. Μέχρι τώρα δεν είχε. Υπήρχε αντίστασης, υπήρχε αντιπολίτευσης, υπήρχε ενάντιος, υπήρχε κατήγορος που έμπαινε σφήνα στο σωτήριο έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Εμπόδιο. Είπαμε, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση του, της ύπαρξής του. Και συνεχίζει η φωνή από τον ουρανό, και αυτοί ενίκησαν αυτόν το διάβολο με το αίμα του αρνίου, με το λόγο της μαρτυρίας τους, και γιατί δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Δηλαδή αγάπησαν τον Χριστό περισσότερο από τη ζωή τους. Έγιναν και αυτοί υπήκοοι μέχρι θανάτου, εκεί στην εφταετία αλλά και πιο μπροστά η Εκκλησία. Αυτά τα τρία είναι που φέρνουν σωτηρία, και να μείνουμε σε αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτά τα τρία εξασφαλίζουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Το αίμα του Χριστού, η μετάνοια. Εάν ζούμε εν το φωτί, καθώς ο Θεός είναι φως και έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Φοβερό. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αναμαρτίας. Σε κάνει αναμάρτητο ο Θεός. Τη στιγμή της μετάνοιας, της εξομολόγησης και της εξήτης του αίματος του Χριστού. Άσχετα αν άνθρωπος που είσαι σάρκα, σε λίγο ξανά θα πέσεις. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η αυτόματη μετάνοια. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της σωτηρίας μας είναι ο λόγος της μαρτυρίας μας, η ομολογία μας. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, λέει ο Χριστός, και εγώ αυτόν θα τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Η σωτηρία μας εξαρτάται λοιπόν και από την παρησία που έχουμε, να ομολογούμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, να μην χρησιμοποιούμε λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά να εξητούμε λόγους πίστεως και δυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Αφού πρώτα βεβαίως μετανοούμε, έχουμε μετανοήσει και έχουμε πληθεί με το αίμα του Χριστού. Και τέλος, το μεγάλο όπλο του διαβόλου. Το φόβο που έχει ο άνθρωπος για το θάνατο. Αυτό είναι το κράτος του διαβόλου, η εξουσία του διαβόλου. Ο φόβος του ανθρώπου για το θάνατο. Αλλά το φόβο αυτόν, η τελεία αγάπη έξω τον διώκει. Αλληλούια. Και ο Θεός είναι η τελεία αγάπη. Δεν είμαστε παλικαράδες, αλλά είναι ο Θεός που είναι αγάπη, κατοικεί μέσα μας. Πότε όμως, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, όταν, και θέλω να το διαβάσουμε από μέσα, πότε κατοικεί ο Θεός μέσα μας. Πάμε σε σελίδα 1083. Διαβάζω από το 15 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου. Σελίδα 1083, 15 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου. Ως της ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο ίδιος ο Θεός μένει σε Αυτόν και Αυτός μένει μέσα στο Θεό. Και εμείς γνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος μένει στην αγάπη του Θεού, στο Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών μεταξύ μας, εν τούτο είναι, γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας, επειδή ομολογούμε τον Χριστό, και επειδή πιστέψαμε και μένουμε στην αγάπη του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτο είναι τελειωμένη η αγάπη με θυμών, δια να έχουμε παρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμαστε εν το κόσμο τούτο. Ο φόβος λοιπόν δεν είναι εν τη αγάπη,
αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος στην αγάπη. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Αυτή είναι η ασφαλειά μας. Επειδή μας αγάπησε πρώτος, μας φανέρωσε την αγάπη του και μας φανέρωσε την αγάπη του στέλνοντας τον Υιό του το μονογενή να πεθάνει για μας, να μας σώσει. Και αν ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και μένουμε τη αγάπη, και πώς μένουμε τη αγάπη του Θεού, φυλάτοντες τις εντολές του. Αυτός μένει εν τη αγάπη αν φυλάτει τις εντολές του Θεού. Εάν λοιπόν φυλάτουμε τις εντολές του Θεού, τότε ο Θεός μένει μέσα μας, εμείς μένουμε μέσα σε Αυτόν. Ο Θεός είναι τελεία αγάπη και η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουχή εγώ αλλά η χάρις του Θεού, του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Όλα είναι κατά χάριν, αδερφοί. Ένα μεγάλο θαύμα. Αλλά δύο είναι δικά μας. Το αίμα του Χριστού να το ζητάμε και να ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Έχουμε παρησία. Γιατί και ποια είναι η παρησία? Ότι ζητάμε να είναι το θέλημά του. Ότι κάνουμε να είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Τότε έχουμε παρησία. Και τότε ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλληλούια. Χωράει. Αυτός που δεν τον χωράνε οι ουρανοί των ουρανών. Τι ωραία θαύματα κάνει. Κάνει το σώμα μας ναό του. Έρχεται ο Τριαδικός Θεός. Ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού είναι Πνεύματι Αγίου και κατοικεί μέσα μας. Και δεν είμαστε πια εμείς, αλλά ο Θεός που κατοικεί μέσα μας. Και όταν ο Θεός κατοικεί μέσα μας, με το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι πνεύμα δηλίας. Αν είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως και πίστεως, γιατί ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει και ομολογούμε, αμήν, ενώπιον όλων των δυνάμεων, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Σε Αυτόν εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πάντα το ομολογούμε. Στο ταμείο μας το ομολογούμε. Στην προσευχή μας το ομολογούμε. Στη ζωή μας ομολογούμε. Αλλά προηγούμενα μετανοούμε και ζητάμε το αίμα του Χριστού να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πάσης αμαρτίας. Τότε ο παντοδύναμος Θεός έρχεται και κάνει το σώμα μας θρόνο της δόξης Του. Αλληλούια Πατέρα. Θρόνο της δόξης Του. Και αν ο Θεός είναι υπερημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Πού να φοβηθείς πλέον το θάνατο, αφού τον ενίκησε ο Χριστός το θάνατο? Κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν πεθαίνει, αλλά μεταβαίνει από τον κόσμο αυτό στην αιώνια ζωή, στον ουρανό, στον παράδεισο. Δια τούτο φωνάζει, επειδή νίκησαν οι άνθρωποι με το αίμα του Χριστού την ομολογία τους και γιατί δεν φοβόνται το θάνατο, το μεγάλο όπλο του διαβόλου, το κράτος της ισχύως του διαβόλου είναι ο φόβος του θανάτου στους ανθρώπους. Γι' αυτό εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής. Χαρά μεγάλη στον ουρανό. Και άλλος λαός πρόκειται να έρθει. Όχλος πολλής, με λευκά ημάτια, αλλά ουέ εις τους κατοικούντας την γην, να η τρίτη ουέ, να η εσχάτη σάλπικα. Όχι του Θεού, των αγγέλων. Άλλη είναι η εσχάτη σάλπικα του Θεού λίγο πριν την αρπαγή, στη μεταμόρφωση των Αγίων, και άλλη η εβδόμη σάλπικα των αγγέλων. Ουέ εις τους κατοικούντας την γη και τη θάλασσα, διότι κατέβει ο διάβολος σε εσάς έχουν θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Είπαμε η αντίστροφη μέτρηση. Τελειώνει. Αλληλούια.
Και ότε είδεν ο δράκον ότι ερήφθη στην γην και τότε εδίωξε τη γυναίκα που γέννησε τον άρενα. Από εκεί ξεκινάει το μίσος. Υπάρχει λοιπόν η οργή του Θεού εναντίον των απολυμένων στην εφταετία του Αντίχριστου, αλλά από εδώ και πέρα ξεκινάει και έντονη η οργή του διαβόλου, πρώτα εναντίον του λαού Ισραήλ, της γυναίκας, αλλά και όλων όσων δέχονται το κήρυγμα των αγγέλων και των Ισραηλιτών, ότι μη βάλετε το χάραγμα, μη προσκυνήσετε την εικόνα του, γιατί δεν θα σωθείτε. Όποιος δεν βάλει το χάραγμα και δεν προσκυνήσει την εικόνα του, έχει ζωή αιώνιον. Με μεγάλο θυμό λοιπόν εδίωξε τη γυναίκα που εγέννησε τον άρενα, δηλαδή άρχισε να κηρύττει το Χριστός πάλι. Είναι φοβερό, αδερφοί. Εγεννήθη ο Χριστός την πρώτη φορά και κηρύχθηκε σε όλα τα έθνη. Τώρα γεννιέται ο Χριστός και θα κηρυχθεί στα τελευταία 3,5 χρόνια του Αντίχριστου. Και δόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του Μεγάλου, δια να πετάει στην έρημον εις τον τόπον αυτής όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού 3,5 χρόνια από προσώπου του Όφεως. Υπάρχει δηλαδή ένα καταφύγιο για το λαό Ισραήλ. Πώς θα είναι αυτό δεν ξέρουμε. Δόθηκαν λέει φτερά για να πετάει στον τόπο αυτής. Αμήν λέμε εμείς. Μπορούμε να πούμε πολλές εξηγήσεις, έχω διαβάσει, πόσα έχω πει, έχω διαβάσει. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο να σας τα πω. Άλλοι μιλάνε για την αεροπορική ισχύ των Ισραηλιτών. Αυτά όμως δεν τα λέει η Γραφή, τα βλέπω πολύ ανθρώπινα και άνοστα. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι αυτό που λέει η Γραφή. Εδόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες αετού, του αετού του Μεγάλου. Αλληλούια. Για να πετάει στην έρημο στον τόπο αυτής όπου τρέφεται εκεί 3,5 χρόνια από προσώπου του Έφεως. Και εκεί είναι σε ασφάλεια. Με αποτέλεσμα από μακριά όφης έριψε ο πίσω της γυναίκας εκ του στόματος αυτού ίδωρος ποταμών για να κάνει να σύρει αυτήν ο ποταμός και να τη βγάλει από τον τόπο της ασφάλειάς τους. Που δεν ξέρουν ποιος είναι. Κάπου διάβασα ότι μπορεί να είναι λέει ο τόπος Πετρά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει και στην έρημο ένας τόπος που είναι ασφαλής. Αλλά τη γυναίκα την εβοήθησε η γη, καθώς άνοιξε το στόμα αυτής, κατέπιε τον ποταμόν τον οποίον έριξε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Δεν μπορεί να τη βλάψει. Γιατί είναι ο Θεός μαζί της. Ο άρεν ο γεννηθής. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός. Και πήγε να κάνει πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής. Ποιους, τους φυλάτοντας τα σεντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Τώρα αρχίζει το μεγάλο κακό. Η οργή του διαβόλου επάνω στο λαό Ισραήλ, στους πιστεύοντες, και η οργή του Θεού επάνω στους απολυμένους. Αλλά η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Λίγα χρόνια ακόμη, 3,5 χρόνια, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν δεν συντενέτεμνε, θα συντέμνει ο Θεός τον καιρό, θα είναι λιγότερο από 3,5 χρόνια, γιατί αν δεν συνέτευνε ο Θεός τον καιρό, κανείς δεν θα μπορούσε να μείνει, να παραμείνει πιστός, να επιβιώσει. Θα συντέμνει γιατί θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων. Από το επόμενο κεφάλαιο, αδερφοί, είναι η αρχή των 3,5 ετών, των 3,5 τελευταίων χρόνων, όπου πια ο Αντίχριστος αποκαλύπτεται ως θηρίον αναβαίνουν εκ της θαλάσσης, το οποίο έχει κεφαλάς 7, κέρατα 10, με απόλυτη παγκόσμια εξουσία. Αλλά λίγος καιρός του μένει. Θυμό πολύ έχει, γιατί ξέρει ότι τελειώνει. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν έχει θυμό και με εμάς, αλλά με εμάς είναι ο Χριστός, αδερφοί. Αλληλούια. Είναι ο Χριστός που λέει «Εγώ ενίκησα, εγώ ενίκησα, είναι νικητής, και εσείς θα νικήσετε, γι' αυτό μη φοβήστε, και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη σας
στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αδερφοί, με τα μούτρα στο Λόγο του Θεού, χωρίς να εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, χωρίς την ελάχιστη ανομία, όχι ότι μπορούμε, αλλά θέλουμε, και θα μας βοηθήσει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Αλληλούια.